Καλώς ορίσατε στη σειρά επεισοδίων ISPD Politics Podcast του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Η σειρά αυτή επιχειρεί μια δεύτερη ανάγνωση στην πολιτική επικαιρότητα, έχοντας ως κύριο εργαλείο την επιστημονική γνώση και τον ορθό λόγο. Συζητούμε με ακαδημαϊκούς, επιρογνώμονες και πολιτικούς, διασυνδέοντας τον κόσμο των ιδεών και της επιστήμης με την εφαρμοσμένη πολιτική. Είμαι η Ρένα Χόπλαρου και έχουμε μαζί μας τον Ιωάννη Γρηγοριάδη με τον οποίο θα συζητήσουμε τα ζητήματα της Αρμενίας, συγκεκριμένα για τον Ακόρνο Καραμπάχ. Ε, να σας πω λίγα λόγια για τον Ιωάννη Γρηγοριάδη. Είναι ένα καθηγητής και κάτοχος της έδρας Ζαν Μονέ του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεν στην Τουρκία. Είναι επίσης ερευνητής του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής, του γνωστού Ελιαμέ. Το πλήρες βιογραφικό του βέβαια μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Είναι γύρω στις 21 σελίδες, άρα δεν θα μιλήσω άλλο. Ε, για τον κύριο Γρηγοριάδη. Το σημαντικό για μένα είναι πως ε, ο Γιάννης Γρηγοριάδης δεν μένει κλεισμένο στον προστατευμένο σε εισαγωγικά χώρο του Πανεπιστημίου, δεν κάθεται στην ησυχία του να παίρνει το μισθό του κάθε μήνα και να απολαμβάνει τη ζωή του, συνεισφέρει στον ελληνικό και διεθνή διάλογο για την Τουρκία, αλλά και για τις χώρες της γύρω περιοχής, παρεμβαίνει, εξηγεί, διορθώνει, ενίοτε στέκει και σαν κυματοθράψη τη κοινή γνώμη. Διδάσκει επίσης ή δίδασκε στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Είναι από τους νέους διανοούμενους που ορίζουν τον δημοσιοδιάλογο με τις παρεμβάσεις τους, δεν τους παρασύρει η εποχή τους. Είναι και πολύ καλός φίλος. Συναποφασίσαμε ότι θα μιλούμε στον ελληνικό και με κάπως ανεπίσημο λόγο σε αυτή τη uh, συζήτηση. Γιάννη μου, σε καλωσορίζω. Καλώ σε βρήκα, ναι, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ωραία. Θα συζητήσουμε λίγο για αυτά τα θέματα της Αρμενίας. Θέλεις να μας πεις και είναι η σχέση σου πρώτα με την περιοχή, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήσουν εκεί το καλοκαίρι του 2022, σωστά. Ακριβώς, ναι. Έχω διδάξει στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Αρμενίας το οποίο είναι ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν στον Νότιο Κάφκασο αμέσως μετά την διάλυση της Σοβιδικής Ένωσης και την ανεξαρτησία της Δημοκρατίας της Αρμενίας και είναι ένα σημείο αναφορά για μένα στην περιοχή διότι έχω καλλιεργήσει οι ακαδημαϊκές σχέσεις και ήταν ένας, ένα παράθυρο για να γνωρίσω καλύτερα την χώρα αλλά και τις διενέξεις της, δηλαδή παρακολουθώντας ούτως ή άλλως μέσω της Τουρκίας την πολιτική του Καυκάσου και της υπερκαυκασίας για την ακρίβεια που αναφερόμαστε στην Γεωργία, την Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν μπόρεσα να αποκτήσω μια πιο ενδελεχή γνώση για τα προβλήματα της περιοχής. Και βεβαίως αυτή η γνώση αποδείχθηκε σημαντική τις τελευταίες εβδομάδες λόγω των δραματικών γεγονότων τα οποία σημάδεψαν το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μπορείς να μας πεις με δύο κουβέντες ε, τι έγινε στην περιοχή, ποια είναι η ιστορία της σύγκρουσης, χωρίς να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες, ε, αλλά τι συμβαίνει, γιατί είναι μία σύγκρουση η οποία ξεκινά και πριν από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, σωστά. Ακριβώς, ναι. ούτως ή άλλως η ανάδυση του ζητήματος του Καραβάχ, του Ναγκόρνο, του ορεινού Καραμπάχου, όπω λέγεται στα ρωσικά, Ναγκόρνο, ή Αρτσάχου, όπω προτιμούν να το λένε οι Αρμένοι το τελευταίο καιρό, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χαράχθηκαν τα σύνορα στην Σοβιετική Ένωση μεταξύ των νεοσυστάτων σοβιετικών δημοκρατιών. Εκεί προφανώ δεν υπήρξαν ορθολογικά κριτήρια, ούτε ίσχυσε το κριτήριο τη δημογραφικής πλειοψηφίας αποφάσισε ο Στάλιν για όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε στην περίπτωση της Αρμενής και του Αζερβαϊτζάν υπήρχαν δύο επίδικες περιοχές στο Ναχίτσεβάν, το οποίο ήταν εντός του εδάφους της Δημοκρατίας Αρμενίας, συνόρευε με το Ιράν μεν, αλλά δεν ακουμπούσε στο Αζερβαϊτζάν πουθενά, το οποίο είχε πλειοψηφία αζερική και τον Καραβάχ, το οποίο ήταν εντός των εδαφών του Αζερβαϊτζάν, και είχε πλειοψηθεί αρμενική. τώρα θα ήταν του υπουργού... πολύ ωραία να βλέπαμε έναν χάρτη, γιατί και εγώ αυτά τα κατανόησα βλέποντας το χάρτη ε, μπροστά μου. Δηλαδή, είδα ένα κομμάτι γης που είναι των Αζέρων και ένα κομμάτι γης ε, που είναι της Αρμενίας, εντός όμως του Αζερβαϊτσάν και ανάμεσά τους είναι Είμαστε. μια λωρίδα γη η οποία γη. ανήκει στην Αφία. Αρμενία, σωστά, ή στο Αζερβαϊτσάν. Όχι, όχι. Το, Καρα... Το Καραμπάχ απέκτησε αυτό στάτου αυτόνομη δημοκρατία εντό τη δημοκρατία του Αζερβαϊτζάν. Υπήρχε μια αυτονομία του Καραμπάχ εντό του Αζερβαϊτζάν, γι' αυτό και είχε σύνορα. Αλλά τα σύνορα του αυτόνομου κρατηδίου του Καραμπάχ δεν ακουμπούσαν στην Αρμενία και αυτό έχει σημασία του. Δηλαδή, όταν χαράχτηκαν τα σύνορα του Καραμπάχ, προσπάθησα ο Στάλιν και οι, οι επιτελεί του να αποτρέψουν την πιθανότητα ένωσης του Καραμπάχ με την Αρμενία. Τώρα, αυτό το πράγμα έμεινε ως είχε, προφανώς διότι κανείς δεν είχε τη δύναμη και τη δυνατότητα να αντισταθεί και να αντιταχθεί στο Στάλιν, μέχρι που στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν λαμβάνει η χώρα η και αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται να αποσυντήθεται η Σοβιετική Ένωση, αναφύονται πολλές από τις λανθάνουσες εθνικιστικές διαμάχες. Και από τι τις πρώτες που αναφύονται είναι η σύγκρουση Αρμενίων και Αζέρων. Και εδώ πρέπει να επισημάνομαι ότι η συνύπαρξη των δύο λαών είχε να κάνει πολύ πέραν του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Υπήρχε μεγάλη αρμενική κοινότητα στον Πακού. Θα έχετε ακούσει τον Γκάρι Κασπάροφ. Τον Ναι, έτσι. Ήταν Αρμένιος του Μπακού. Ήταν το Αζερβαϊτζάν, αλλά όχι το Καραβάχ. Και από το 1988 και μετά υπάρχει μία όξυνση των σχέσεων μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων, το οποίο εκδηλώνεται τελικά σε μία ένοπλη σύγκρουση, η οποία θα οδηγήσει σε μία εθνοκάθαρση εκατέρωθεν, δηλαδή οι Αρμένοι που ζούσαν στη σωριστική δημοκρατία της Αρμενίας θα εκδιωχθούν, οι, που ζούσαν, οι Αρμένοι που ζούσαν στο Αζερβαϊτζάν θα εγκυρωθούν στην Αρμενία και το αντίθετο, αλλά η αυτόνομη επαρχία του Ναγκόρνο Καραμπάκ θα πάρει τα όπλα και θα διώξει τις αζερικές δυνάμεις ασφαλείας. Μέχρι αυτά γίνονται το 1994 σταματά ο πόλεμος. Ξεκινά από το 1988 αυτή η αντιπαράθεση και, και περνάς σε στα... διάφορες φάσεις μέχρι που το 1994 οι Αρμένοι Α, κα, α, κατήγαγαν μια πολύ μεγάλη νίκη γιατί κατά ένα κατόρθωσαν να απελευθερώσουν όχι μόνο τη συντριπτική πλειοψηφία του καραπάχ, αλλά να καταλάβουν και άλλα τόσα εδάφη εκτός των ορίων του καραπάχ, τόσο δυτικά στην περιοχή η οποία συνόρευε την Αρμενία, οπότε κατά κάποιον τρόπο εξασφάλισαν την εδαφική συνέχεια του Καραμπάχ με την Αρμενία όσο όμως και ανατολικά σε περιοχές τις οποίες δεν ζούσαν Αρμένοι, αλλά ζούσαν Αζέριοι, οι οποίοι εκδιώχθηκαν επίσης. Μάλιστα. Και αυτό ήταν το καθεστώ το οποίο ίσχυσε ουσιαστικά μέχρι το 2020. Δηλαδή υπήρχε μια αυτονακαιθίσσα δημοκρατία, η δημοκρατία του Καραμπάχη του Αρτσάχ, γιατί α, ακριβώς επειδή οι Αρμένοι δεν ήθελαν να κατηγορηθούν ότι παραβιάζουν την εδαφική αικαιρότητα του Αζερβαϊτζάν, Υποστήριξαν ότι οι Αρμένοι του Καραμπάχ είχαν δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Δηλαδή προσπάθησαν να ορίσουν την υπόθεση του Καραμπάχ ω μια υπόθεση μια καταπιεζόμενη μειονότητα η οποία κατόρθωσε να αποκτήσει την ελευθερία τη και την ανεξαρτησία τη. Και βεβαίω αυτό είχε πολύ μεγάλο ρόλο η Ρωσία. Η Ρωσία έμεσα. Να, 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 να κάνω μια ερώτηση εδώ. Διεθνώ όμω η περιοχή. Είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ ως μέρος του Αζερπαϊτσάν, σωστά. Αυτό που είναι συνέβη αμφισβητούμενη είναι ότι... Είναι ναι, 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 δύο... αμφισβητούμενη από, τα... από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, αυτή νομίζω ότι η μη ξεκάθαρη στάση από τις δύο πλευρές, αυτή είναι αμφισβητούμενη, έτσι. η αμφισβητούμενη κατάσταση είναι που δημιούργησε και αυτή την παγωμένη σύγκρουση ανάμεσά τους, Α, την οποία είδαμε να ξεσπά το 2020. 20. Αυτό που συνέβη είναι ότι ενώ η διεθνή κοινότητα ήταν ουδέτερη, όσο έβλεπαν ότι οι Αρμένοι προσπαθούν να απελευθερώσουν μόνο το Καραβάχ, και αυτό συνέβαινε για τα πρώτα χρόνια της σύγκρουσης, όταν είδαν ότι οι Αρμένοι προχωρούσαν ένα πόλεμο που μπορεί να θεωρηθεί επιθετικός, όταν εισέβαλαν σε περιοχές στις οποίες δεν ζούσαν Αρμένοι ιστορικά, και ήταν περιοχέ εκτό του Καραμπάχ, τότε εκδόθηκαν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλεία, τα οποία αναφέρονται στην αποκατάσταση τη συνταφική ακεραιότητα του Αζερβαϊτζάν. Αλλά η συζήτηση τότε, αναφέρομαι τη δεκαετία του 90, γιατί το Αζερβαϊτζάν. Άρα είχε... γιατί πήραν αυτό το θάρρο οι Αρμένοι από τι νίκε του, προχώρησαν, κάτι σαν Άραγος. μεγάλη ιδέα. Διαπίστωσαν ότι και ο Αζερικό στρατό ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και βεβαίω. Η Ρωσία υποστήριζε α, την Αρμενία ξεκάθαρα τότε, την έβλεπε ως στρατηγικό σύμμαχο και εταίρο και θεωρούσε ότι το Αζερβαϊτζάν μπορεί να παίξει το παιχνίδι της Τουρκίας στην περιοχή και το θεωρούσε ύποπτο ως ετέρο εταίρο στην περιοχή. Οπότε υπήρχε μια σαφής προτίμηση της Ρωσίας προς την Αρμενία και μια προθυμία ή αδυναμία της Τουρκίας να προχωρήσει πέρα από την λεκτική υποστήριξη του Αζερβαϊτζάν. Τότε συνέβησαν τα εμπάρκο, Έκλεισαν τα σύνορα τη Τουρκία με την Αρμενία, τα οποία παραμένουν κλειστά ακόμη και τώρα. Αλλά η Τουρκία δεν κινήθηκε στρατιωτικά ώστε να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Αζερβαϊτζάν. Ενώ τώρα αυτό έχει αλλάξει, δηλαδή αυτό ο, ο συσχετισμό των δυνάμεων στην περιοχή έχει τα αλλάξει. Πράγματα έχουν, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Πρώτον, διότι το Αζερβαϊτζάν έχει πλουτίσει από το εμπόριο υδρογονανθράκων και έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στι ένοπλε δυνάμει του έχει συνάψει συνεργασία με το Ισραήλ, έχει βελτιώσει τις πραγματικές του σχέσεις με πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω της εξαγωγή του Ρογοναθάραφου, παρά το γεγονό ότι είναι μία από τις πιο σκληρές δικτατορίες που υπάρχουν στην περιοχή μας. Βλέπετε ότι ενώ γίνεται συζήτηση για τη Λευκορωσία, Τώρα γίνεται περισσότερη ζήτηση για τη Ρωσία λόγω και του πολέμου βεβαίως, και τη εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά το Αζερβαϊτζάν δεν, α... δεν αντιμετωπίζεται ω μια χώρα όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα Πρώτα των Αζέρων και μετά των Ομοεινωτήτων καταπατώνται βάναυσα και βεβαίως άλλαξε και η διάθεση της Τουρκίας να παρεμβαίνει στην περιοχή αλλά και η Ρωσία πλέον πήρε μια θέση ουδέτερη αν όχι φιλοαζερική όπως βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή μας λες κατά μία έννοια ότι η Ρωσία και η Τουρκία ουσιαστικά κάνουν πλάτε στο Αζερπαϊτσάν και αυτό Αχίδε. αλλάζει, άλλαξε... Από την, την ώρα που και για και για η Ρωσία και η Τουρκία συμφώνησαν να απομονώσουν τα ζητήματα στα οποία εξεκολουθούν να διαφωνούν και να αναζητήσουν διάβρους επικοινωνίας και συνεργασίας, το ζήτημα του Καραπάχ αναδείχθηκε ως ένα κρίσιμο ζήτημα στο οποίο θα μπορούσε η Ρωσία να δώσει κάτι στην Τουρκία και στο Σερπαϊτζάν. Και Αυτό βεβαίω συνεδέθηκε πολύ και με την αλλαγή κυβέρνηση στην Αρμενία με την άνοδο του Νικόλ Πασινιάν στα πράγματα, ο οποίο είχε εμπνευστεί κατά κάποιον τρόπο από τι έγχρωμε επαναστάσει τη Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, ο Πασινιάν αναδείχθηκε στα πράγματα ω ένα άνθρωπο ο οποίο υποσχόταν τον εκδικισμό τη Αρμενία, το τέλο τη επιρροή τη Ρωσία και των ολιγαρχών στα πράγματα τη χώρα. Άρα, τι δεν διάβασε καλά. Κάτι δεν διάβασε καλά, προφανώ. Γιατί τώρα έχει μια τεράστια εθνική ήττα. Ε, ο... Προφανώ, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πασινιάν κατόδωσε να κερδίσει εκλογές μετά τον πόλεμο του 2020 Φάνηκε δηλαδή ότι ο αρμενικός λαός ήταν διατεθειμένος να μείνει μαζί του να τον υποστηρίξει ακόμα και μετά μια μεγάλη ήττα Βεβαίως τώρα η ήττα ολοκληρώθηκε αυτές τις εβδομάδες Ναι, αυτή... από τις 19 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά Ακριβώς. Ακριβώς, αλλά υπήρχε αυτή η πολύ κατά κάποιον τρόπο ιδιόμορφη κατάσταση όπου ο Πασινιάν εμφανίστηκε στα πράγματα, διεκδίκησε α, μία νέα σχέση της, Αρμενία Αρμενίας με την Δύση, κατά κάποιον τρόπο κατέστρεψε τις ειδικέ σχέσεις που είχε η Ρωσία, η με την Αρμενία, αλλά όπως σας είπα αυτό συνέβαινε ούτε ή άλλως και λόγω της προσέγγισης της Ρωσίας-Αρμενίας. Από την άλλη όμως δεν μπόρεσε να φέρει αντίστοιχες εγγύσεις ασφαλείας από τη Δύση, διότι η Δύση είτε ενδιαφερόταν είτε δεν μπορούσε να υποκαταστήσει τη Ρωσία σε αυτή την αντιπαράθεση. Οπότε μετά... Αμήνω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μετά τον πόλεμο του 2020 ο Πασινιάν κάνει μια στραφή 180 μοιρών και επιχειρεί να προσετεριστεί τη Ρωσία. Δηλαδή, Φανά. αν και είχε Φανά. αναδειχθεί ως αντιρώσος μετά προσπάθησε να λειτουργήσει ως φίλο ρώσος. Όταν βρήκε Λάς, τα σκούρα διούργησε. με το Αζερβαϊτσάν προφανώ. Ακριβώ. Και όταν είδε ότι η Δύση δεν μπορούσε ή δεν ήθελε να τον υπερασπιστεί. θέλω να μείνω λίγο στη στάση τη Δύση αφού τη συζητάμε. Το Ναγκόρνο Καραμπάχ κατοικούνταν σε ποσοστό πάνω από 90% από Αρμένιου Χριστιανού. Ναι. Μοιάζει αυτή η περίπτωση με την περίπτωση του Κωσόβου. Μόνο που εκεί όταν κινδύνευσαν οι μουσουλμάνοι οι κοσοβάροι, ξεσηκώθηκε το Σύμβαν, παρενέβη στρατιωτικά το ΝΑΤΟ, ενώ σήμερα το, 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 το Κόσοβο διοικείται από αλβανική, την αλβανική πλειοψηφία. Η αίσθηση, η αίσθηση μου είναι πως η Δύση και γενικότερα όλη η διεθνής κοινότητα είναι παγερά διάφορη για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους Αρμένιους, του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μιλάμε για 100 120000 πρόσφυγες οι οποίοι α, έχουν α, φύγει από τις πατρογονικές τους αιστείες και όχι και μόνο έχουν δεν εμπάρκο μηνών, δεν είχαν τρόφιμα για πολλούς... Εννιά μήνες. Α, 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 ακούω ιστορίες, διαβάζω ιστορίες αδιανόητες για το τι έγινε στην περιοχή, το τι έζησαν αυτοί οι άνθρωποι και ούτε το ακούμε στις ειδήσει ακριβώς, ούτε το συζητάμε δεν είδα κάποια αντίδραση από τη Δύση. Άρα, τι ακριβώ συμβαίνει, Δηλαδή, ποια είναι η στάση τη Δύση. Ότι υπάρχουν τρει λόγοι για αυτό που περιγράφει. Πρώτον, ότι έχει αλλάξει. Τελείω το διεθνέ περιβάλλον από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Αυτό που λέμε ανθρωπιστική επέμβαση, το οποίο εισήχθη στο δημόσιο διάλογο μετά την γενοκτονία της Ρουάντα, μετά το πόλεμο της Βοσνίας, είναι αυτό το οποίο λειτουργήσε στο Κωσικοπέδιο. Δηλαδή, η διεθνή κοινότητα αποφάσισε να μην επιτρέψει να γίνει άλλη μία εθνοκάθαρση, άλλη μία γενοκτονία μπροστά στα μάτια της. Αυτό είναι κάτι πλέον που δεν ισχύει δυστυχώς από την α, μεγάλη φιλοδοξία των Αμερικανών να παρεμβαίνουν α, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μετά στο Κωσυφοπαίδειο υπήρξε η επίθεση των Δήμων Πύργων, υπήρξε, η εισβολή στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Πλέον έχουμε σε ένα σημείο που οι Αμερικανοί δεν θέλουν να λαμβάνουν τέτοιου είδου διεθνεί πρωτοβουλίε και υποχρεώσει, διότι και η κοινή γνώμη πολλών ευρωπαϊκών κρατών και των ΗΠΑ δείχνει αδιάφορη και απαθή σε αυτά τα περιστατικά. Δεύτερον, α, αναφέρεσαι ένα το θέμα τη θρησκεία. Η ευρωπαϊκή πολιτική τα τελευταία χρόνια έχει αποθεσκιοποιηθεί κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, η προστασία χριστιανών ή μουσουλμάνων δεν έχει πλέον την απήχηση που είχε στο παρελθόν. Η Ευρώπη δεν ορίζει τον εαυτό ω χριστιανικό πολιτικό παράγοντα. Και παρά το γεγονό ότι οι Αρμένοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν την σύγκρουση ω σύγκρουση Ισλάμ και Χριστιανισμού, αυτό δεν οριζει τον χριστιανικο πολιτικο παραγοντα και παρα το γεγονο οτι οι αρμενοι προσπαθησαν να παρουσιασουν την συγκρουση ω συγκρουση ισλαμ και χριστιανισμου αυτο δεν λειτουργησε προστά στι κυβερνήσει τη Δύση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πλέον α, περισσότερη σημασία είχε το να ταυτιστεί η χώρα με τα στρατηγικά συμφέροντα της δυτική παράταξη. Και εκεί το Κόσοβο, το κοσφοπέδιο, εμφανίστηκε ω μεγάλο φίλο τη Δύση. Είναι η μόνη χώρα όπου υπάρχουν αγάλματα του Μπούς και του Κλίντον, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ η Αρμενία, για τους λόγους που περιέγραψα πριν, σύνδεσε την οικονομική και την πολιτική και τη διπλωματική της ταυτότητα με την Ρωσία. Απέφυγε να αναπτύξει οποιαδήποτε Άρα. σχέση οικονομικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέμεινε ως ο, ο καλός σύμμαχος και ο καλός εταίρος, αν όχι υποτακτικός εταίρος της Ρωσίας στην περιοχή. Να αναφέρω εδώ για παράδειγμα ότι ακόμη και στην υπόθεση της Κρυμαίας, ακριβώς επειδή... Δεν ήθελε να δυσαρεστήσει η Αρμενία την Ρωσία και επειδή έβλεπε ίσως μία αναλογία μεταξύ Καραμπάχ και Κρυμαίας, η Αρμενία είναι από τους χώρες που πήραν από τις πιο φιλορωσικές θέσεις και αυτό βεβαιώς κόστισε στη σχέση της Αρμενίας με την Ουκρανία. Τρίτο ζήτημα... πριν, για πριν, τελείωσε ναι, ναι. και να ρωτήσω παρακάτω. Ναι, ναι. Ε, τελείωσε και το τρίτο. Ζήτημα... Και το τρίτο... Είναι αυτό που ανέφερα πριν ότι το Αζερβαϊτζάν έχει κατορθώσει να προωθήσει τη δημόσια διπλωματία του και τι σχέσει του στε ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε ευρωπαϊκού θεσμού, σε μεγάλε ειδικέ κυβερνήσει, παρουσιάζοντα τα ενεργειακά ωφέλη τη συνεργασία με το Αζερβαϊτζάν. Και έτσι κατόρθωσε να αποκτήσει ένα, μια ανοχή, μια διάθεση να μην βλέπει κανεί το προφανέ ότι το Αζερβαϊτζάν είναι μια. Η οποία... Πολύ πλούσια χώρα. Πλούσια, δεν θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ πλούσια κατά κεφαλή. Μια πολύ προβληματική χώρα, η οποία όμως έχει μια στρατηγική σημασία για την Δύση, διότι είναι μία από τις χώρες η οποία παρέχει όχι μόνο τις δικές της πηγές ενέργειας παρακάμπτοντας τη Ρωσία, αλλά παρέχει πρόσβαση και στις υπόλοιπε χώρε της Κεντρικής Ασίας. Πλούσια το χώρα, πράγματο... το εννοώ ότι η κυβέρνηση... Έχει χρήματα στα το <resolez2> χέρια οπότε. της το για να πληρώσει, να, πω, να το πω έτσι γιατί δεν το λέω τόσο διπλωματικά όσο εσύ, για την κυριαρχία των θέσεών της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα. Ενώ η Αρμενία είναι πιο yeah. φτωχή η κυβέρνηση. Προφανώς. Και όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα με το Qatar Gate, πολλές χώρες αποδίονται σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο δυτικό κόσμο. Δηλαδή η λειτουργία λόβι και μηχανισμών απόκτησης επιρροής και προβολής των εκάστοτε εθνικών θέσεων των χωρών είναι μια πραγματικότητα. Και το Αζερβαϊτζάν λειτουργήσε πολύ μεθοδικά ώστε να αποκτήσει κρίσιμο, μια κρίσιμη μάζα φίλων οι οποίοι θα το υποστήριζαν σε κρίσιμε στιγμέ. Όπως... Μάλιστα. Είπ, Είπε πριν όμω ότι ο νέο πρωθυπουργό πήρε την εξουσία, κέρδισε τι εκλογέ με ατζέντα ε, τη δυτική στροφή τη Αρμενία. Άρα πρέπει να χτύπησε πόρτε τη Δύση. Σίγουρα Οι αυτό... πόρτες πόρτε αυτέ λε εσύ δεν άνοιξαν λόγω τη ιστορική σχέση τη Αρμενία με τη Ρωσία δεν άνοιξαν λόγω του ότι δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία η περιοχή. Δηλαδή, τι, τι απέτ, σε τι απέτυχε αυτό το πράγμα για τους Αρμένιους. Νομίζω ότι είναι συνδυασμό όλων αυτών των πραγμάτων. Δεν είμαι βέβαιος ότι ο Αρμένιος Πρωθυπουργό υλοποίησε τις υποσχέσεις του με τη ζέση την οποία θα έπρεπε. Δηλαδή, αν πήρε τα ρίσκα ή πήρε τις πρωτοβουλίες πριν το 2020 ώστε να φέρει κοντύτερα την Αρμενία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ΗΠΑ και τη Δύση. Από την άλλη όμως, όπως ανέφερα και πριν, υπάρχει μια σαφή απροθυμία ή και ανυκανότητα, διαφορία της δύση να εμπλακεί στα στρατηγικά παιχνίδια σε περιοχές τις οποίες δεν θεωρεί πρωτεύουσα σημασία. Και η περιοχή του Νοτίου Καυκάσου δεν θεωρείται από την άποψη αυτή περιοχή μίζωνος σημασίας για τα ευρωπαϊκά ή για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και πέραν τούτου συνέβη και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου κατά κάποιον τρόπο η Ουκρανία μονοπόλησε όλες τις διπλωματικές α, βοήθειες, τους πόρους, οι οποίοι υπήρχαν διαθέσιμοι στην Δύση για να υποστηριχθεί η περιοχή. Και αναφέρομαι και στη Μολδαβία και στη Γεωργία, α, το Αζερμπαϊτζάν ούτω ή άλλω δεν είναι πρόκειτο να ενδιαφερθεί για κάτι περαιτέρω πέραν αυτή τη κοινικού χαρακτήρα συνταρακτική σχέση που έχει με τη Δύση, η οποία έχει λειτουργήσει βεβαίω σε μεγάλο βαθμό. Όπω σα είπα, όμω, το Αζερβαϊτζάν καλλιέργησε μια στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Εκεί εκμεταλλεύθηκε του φόβου του Ισραήλ και έναντι του Ιράν και κατά κάποιον τρόπο πούλησε στο Ισραήλ το ότι έχει μια πολύ ισχυρή παρουσία εντός του Ιράν και στο επίπεδο της... Uh, του intelligence, των υπηρεσιών ασφαλείας, δεδομένου το ότι... Uh, περισσότεροι Αζέριοι ζουν στο, Αζερ, στο Ιράν παρά στο Αζερπαϊζάν. Ακούγεται λίγο παράλογο αν το δει κανείς, αυτό. Αλλά είναι πραγματικότητα ότι uh, το Ιράν είναι μια πολυεθνική χώρα με ένα πολύ μεγάλο αζερικό πολιτισμό, το οποίο βεβαίως η ταυτότητα δεν σημαίνει ότι είναι αζερική εθνική. Μπορεί να αισθάνονται Ιρανοί και λιγότερο Αζέρι. Κατά κάποιον τρόπο, όμω, το Ισραήλ θεώρησε ότι η συμμαχία του με το Αζερβαϊτζάν θα του προσέφερε πρόσβαση σε πυλώνες και πληροφορίε του Ιρανικού κράτους οι οποίοι είναι κρίσιμοι για τη δική του ασφάλεια. Και βεβαίω, έτσι παραχώρησε και πάρα πολλά drones και άλλη κρίσιμη τεχνολογία αμυντικού χαρακτήρα στο Αζερπαϊτσάν και βέβαια και η Τουρκία ακολούθησε σε αυτό. Δηλαδή, όλη αυτή η ανάπτυξη τη αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία τα τελευταία χρόνια συνδέεται προφανώ και με την ύπαρξη πελατών όπω το Αζερβαϊτζάν. Ναι, όμω έτσι όπω το περιγράφει τώρα, είναι σαν το Αζερπαϊτσάν να είναι κατά μία έννοια και το παιδί της Δύσης στην περιοχή. Δεν θα έλεγα ότι δεν θα, δε θα το, λέγα, δεν το ούτε εγώ έτσι ακριβώς, αλλά μάλλον έχει στενέ σχέσεις. Έχει κατορθώσει ε... να αποκτήσει σχέσεις αμ, αμφωτεροβαρής και με αμοιβαίο συμφέρον και με το Ισραήλ yeah. και με την Ευρωπαϊκή. Και με τη... Και με τη Ρωσία, όπω φαίνεται. Θέλω να επισημάνω, πριν τον το τελευταίο πόλεμο, υπήρξε μια επίσκεψη τη der Leyen στο Αζερβαϊτζάν, στο οποίο δεν έγινε καμία αναφορά ούτε στο Καραμπάχ, ούτε στα ανθρώπινα δικαιώματα των Αζέρων, τη πλειονότητα του πληθυσμού του Αζερβαϊτζάν, τα οποία πλήττονται βάναψα, και το Αζερβαϊτζάν απλώ αναφέρθηκε ω αξιόπιστο εταίρο. Και όλο αυτό για να εξασφαλιστούν δέκα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Μάλιστα. Και αυτό έκανε αλγινή εντύπωση και στην Αρμενία, αλλά και αλλού. Διότι αν λέμε ότι η διεθνή κοινότητα πρέπει να συστρατευτεί εναντίον τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία κάνει αυτά που κάνει στην Αρμενία. Δεν είναι δυνατόν για 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου να ξεπλένεται ένα καθεστώ όπω ο Αζερπαϊτζάν, και να αγνοούνται και τα πολύ σημαντικά προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιφερειακή ασφάλεια τα οποία εμπλέκεται στην περιοχή. νομίζω ότι το, το λες πολύ ξεκάθαρα τώρα με αυτό το τελευταίο παράδειγμα. Να ρωτήσω έτσι κάτι τελευταίο. Θεωρείς ότι είναι αυτός ο επίλογος της σύγκρουσης στην περιοχή. Θα σταματήσει η ένταση στον Κάφκασο με το ξεριζωμό των Αρμενίων ή θα έχουμε και συνέχεια. Νομίζω... Τι γίνεται ας πούμε με αυτό το διάδρομο Λατσίν ο διάδρομος... Ε... Ναι, ο διάδρομος Λατσίν ήταν ο διάδρομος που είχε σημασία για το Καραμπάχ. Από την ώρα που έρεται η αυτόνομη παρουσία των Αρμενίων στο Καραμπάχ, πλέον μιλούμε για τον διάδρομο Σιούνικ ή Ζανγκεζούρ. Η επαρχία λέγεται Σιούνικ στα αρμενικά και Ζανγκεζούρ στα αζερικά. Είναι αυτή η μικρή λωρίδα εδάφους, να για μια περιοχή ίσως 40-50 χιλιόμετρων σε πλάτος, και αρκετά δεκάδων ε, ίσως... 100-200 χιλιόμετρων σε μήκο, η οποία συνδέει Αζε... την Αρμενία με το Ιράν και κατά κάποιον τρόπο αποκόπτει τον Ναχιτσεβάν από το Αζερβαϊτζάν. Αυτό βέβαια Αρμενία έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο γιατί είναι πλέον αρμενικό έδαφο, δεν είναι έδαφο, όπω είπε πριν, αυτόνομο έδαφο αλλά του Αζερβαϊτζάν δεν, που είναι το Καραμπάχ. Αυτό είναι ένα αναγνωρισμένο έδαφο τη Δημοκρατία της Αρμενία Διεθνώ. Δηλαδή, εκεί πλέον θα μιλούμε για εισβολή του Αζερβαϊτζάν στην Αρμενία. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έκανε η Ρωσία στην Ουκρανία. Και βεβαίω για την Αρμενία, ο, ο διάδρομο αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ακριβώ διότι συνδέει την Αρμενία με το Ιράν. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Αρμενία αυτή τη στιγμή έχει κλειστά σύνορα. Είναι μια χώρα χωρί πρόσβαση στη θάλασσα, περίκλειστη. Και με κλειστά σύνορα προ Τουρκία, Αζερβαϊτζάν και Ναχιτσεβάν υπάρχουν μόνο δύο συνοριακέ, δύο προ τη Γεωργία και μία προ το Ιράν. Οπότε φανταστείτε ότι όλο το εμπόριο δεν υπάρχει θαλάσσιο εμπόριο και υπάρχει χερσαίο εμπόριο το οποίο γίνεται από τρει συνοριακέ διαβάσει. Η μία αφορά αυτό που είπαμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο είναι ενισχυτικό αυτή τη στιγμή είναι το ότι το Αζερβαϊτζάν έχει πετύχει μια σειρά στρατιωτικών επιτυχιών και αισθάνεται ίσως ότι η διεθνή κοινότητα είναι είτε απορροφημένη από την Ουκρανία, είτε απροθυμή, είτε αδιάφορη σε σχέση με την κατάσταση στην Αρμενία και μπορεί να θεωρήσει ότι είναι μια στιγμή αδυναμία στην Αρμενία αυτή, ώστε να προχωρήσει ακόμη περαιτέρω. Αυτό βεβαίως θα σημαίνει μια ανάφλεξη στην περιοχή και βεβαίως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει η Δύση σε αυτή την περίπτωση. Διότι, όπως είπε, η Ρωσία έχει ήδη χάσει την αξιοπιστία της απέναντι στην Αρμενία. Πλέον όλοι οι Αρμένοι καταλαβαίνουν ότι η μονομερής εξάρτησή τους από τη Ρωσία ήταν ένα μεγάλο λάθος. Από την άλλη όμως, η αρμενική οικονομία παραμένει εξαρτημένη από τη Ρωσία. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, αν αποφασίσει ο, ο, ο Υπουργός Αρμενίας να προβεί σε θεαματικές κινήσεις, δηλαδή να αποχωρήσει από την, τον Διεθνή Οργανισμό Ασφαλείας οποίον, του οποίου ηγείται η Ρωσία και ο οποίος υποτίθεται ότι προστατεύει την αρμενική εδαφική αικαιρεότητα. Το Collective Security Treaty Organization, όπω λέγεται, το CSTO. Θα μπορούσε να αποχωρήσει από το Eurasian Economic Union, την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι το το project της Ρωσίας για να εντάξει οικονομικά τις, πλη... τις θεοσοβετικές δημοκρατίες. Όλα αυτά όμως μπορεί να φέρουν την αρμενική οικονομία σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο διότι ενεργειακά η Αρμενία παραμένει εξαρτημένη από τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή αγοράζει φυσικό αέριο σε πολύ χαμηλές τιμές και το πυρηνικό εργοστάσιο το οποίο παράγει τη μεγάλη πλειονότητα του ηλεκτρικού ρεύματος της χώρα είναι ρωσικό και με ρωσική τεχνολογία. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι τα περιθώρια λιγμών της Αρμενίας παραμένουν περιορισμένα παρά την δικαιολογημένη πικρία ή κληρογή σε σχέση με τη στάση της Ρωσίας στην περιοχή. Αυτό που βεβαίως πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη μου, είναι να καταστρώσει η δύση πλέον ένα σχέδιο για τον Νότιο Κάφκασο και αυτό θα περιλαμβάνει το σε άλλο και τη Γεωργία, η οποία ήδη είναι θύμα της ρωσικής επιθετικότητας αναφέρομαι στην Απχασία και στην Νότια Σερβία και να δει τι μπορεί να κάνει ώστε να δώσει μια αξιόπιστη προοπτική και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και ασφαλείας στις χώρες περιοχής, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αν δεν το κάνει αυτό, τότε μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αναπλέξεις και συγκρούσεις. Μία στην... τελευταία ερώτηση πέραν από το προφανές ότι μας τρομάζουν, ειδικά εδώ στην Κύπρο αυτές οι παγωμένες συγκρούσεις που βλέπουμε ότι ξαφνικά αναζωπυρώνονται. είναι πολύ τρομακτικό να το βλέπει κανείς αυτό, ειδικά στην Κύπρο. Θα ήθελα να πω ότι η Κύπρος είναι, όπως και η Ελλάδα εξαλλού, είναι χώρα με παραδοσιακά φιλικές σχέσεις με την Αρμενία με την οποία μας δένουν στενή ιστορική δεσμή. Έχουμε, μάλιστα, στην Κύπρο αρμένικη κοινότητα. Βεβαίως, βεβαίως. Ε, ωστόσο, στο ζήτημα του Ναγκόρνο Καραμπάχ Ατσάχ, όπως το λένε οι Αρμένοι, η Κύπρος έχει ένα το βάρος της αναλογικότητας με το ζήτημα της κατοχής της Κύπρου. Mm. Ε, και εγώ βλέπω ότι δημιουργείται εδώ ένα θέμα. Μπορεί και ηθική τάξη, όχι μόνο διπλωματική. Δηλαδή, ταυτιζόμαστε κατά μία έννοια με, τους, με τις αρμενικές θέσεις. Ή στηρίζουμε τέλος πάντων τις αρμενικές θέσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτή η αναλογικότητα σε σχέση με το κατεχόμενο κομμάτι της πατρίδας μας. Υπάρχουν αναφορέ, όντω, είναι ένα από του λόγου για του οποίου το Αζερβαϊτζάν παρά τι αγαστέ σχέσει που είχε με την Τουρκία, δεν προχώρησε στην αναγνώριση των κατευθυντηριών. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνει τώρα, που σιγά-σιγά το -σιγά υπόθεση του Καραμπάχ θα... θα ξεχνιέται, ακριβώ διότι πλέον το, Καρα... το Αζερβαϊτζάν μπόρεσε να λύσει δια τη βία την... την διένεξη με τον δικό του τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι το μάθημα το οποίο πρέπει να εξαγάγουμε από την υπόθεση αυτή, είναι ότι α, οι Αρμένοι μπορούσαν να λύσουν την υπόθεση του Καραμπάκ διπλωματικά με πολύ πιο επωφελείς όρους, λίγο μετά την λήξη του νικηφόρου για αυτούς πολέμου, τη δεκαετία του 1990. 94, το 1994 εννοείς. Το 1994, ακριβώς. Από το 1994 ως το 2000, που οι σχέσει ρωσιας Ρωσίας-Δύσης ήταν πολύ καλές, και, 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 γίνοντας γίνοντα συνομιλίε, συνομιλίες συνεχώ συνομιλίε συνεχώς και διαπραγματεύσει. Και υπήρχε συζήτηση. και σε για... αυτό θυμίζει πολύ Κυπριακό. Η Αρμενία, η Αρμενία τότε η συζήτηση ήταν να επιστραφούν οι επαρχίε που είχαν καταλάβει οι Αρμένοι εκτό του, του Καραπάχ στο Αζερβαϊτζάν και το Αζερβαϊτζάν αναγνωρίσει είτε αυτοδιάθεση είτε ένωση με την Αρμενία. Αλλά τότε οι πολλοί Αρμένοι θεώρησαν ότι τα εδάφη τα οποία είχαν καταλάβει στο Αζερβαϊτζάν δεν έπρεπε να επιστραφούν. Ενώ στην αρχή η αντίληψη ήταν ότι εμεί καταλαμβάνουμε αυτά τα εδάφη για να τα επιστρέψουμε ώστε να πετύχουμε την αυτοδιάθεση του Καραμπάχ. Μετά υπήρξαν πιο εθνικιστικέ ή πιο σκληρέ τοποθετήσει που λέγανε ότι γιατί να επιστρέψουμε έδαφο που καταλάβαμε και ότι. Η απουσία λύσης είναι λύση, όπως τα έλεγαν κάποιοι και στην Κύπρο. Μάλιστα. Και αυτό το πράγμα βεβαίως απέτυχε στο να διαγνώσει τον δυναμικό χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων και τις ισορροπίες δυνάμεων στην περιοχή. Γιάννη μου να σε ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σου και τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που μοιράστηκες μαζί μας εκ Μα μέρους καλά. του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχετε ακούσει ένα επεισόδιο της σειράς ISPD Politics Podcast του Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.ispd.org.cy ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info.ispd.org.cy